πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη. Να, αυτές είναι οι ωραίες στιγμές που σου χαρίζουν τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι, αυτά τα talk show. Όταν μπορείς να φιλοξενείς ανθρώπους που εκτιμάς και αγαπάς απεριόριστα και στο παρελθόν τέλος πάντων, λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου, βέβαια καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν είχα καταφέρει να φιλοξενήσω ποτέ την κυρία Ρουγκέρη που είναι μαζί μου. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Και τη Χριστίνα φυσικά. Τη θυγατέρα. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. 2 Δεκεμβρίου εσύ. Ναι. 4 εγώ. Τα είπαμε τα δικά μας, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Είστε καλά. Μια χαρά. Είμαστε βέβαια σε μια κατάσταση. Τρέλας. Τρέλας, γιατί ετοιμάζουμε 2 πρεμιέρες. Δημιουργικής τρέλας, ναι, όμως. Ναι. Έτσι. Έχουμε και Ίδρυμα Κακογιάννη. Ναι. Έχουμε και Θέατρο Κιβωτός. Και ξεκινάει το Θέατρο Κιβωτός. Έτσι. Να πούμε με βεβαίως, τι. Βεβαίως, να τα πούμε. Να πούμε ότι είναι αυτή τη φορά. Α, εδώ. Βάζουμε τα παιδιά στην ελληνική λογοτεχνία. Θα δουν τα παιδιά ένα έργο της Πινελόπης Δέλτα που είχε τον τίτλο «Η καρδιά της Βασιλοπούλας», ένα όνειρο έργο, το οποίο το εγώ το έκανα θεατρικό και του έδωσα τον τίτλο «Το μαγικό κλειδί». Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή ως την τελευταία σου έτσι κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον. Και έχει και εξαιρετικά μηνύματα. Καλά, η Πινελόπη είναι γνωστό. Ότι έχει σημαδέψει την ελληνική λογοτεχνία και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη φορά θα βάλω στα παιδιά σε αυτή τη μεγάλη συνέχεια. Πρέπει να είστε εκπληκτική μαμά και εσύ πρέπει να είσαι μια εξαιρετικά τυχερή και ευτυχισμένη κόρη που έχεις αυτή τη μανούλα. Σωστά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ναι, νιώθω τυχερή. Έτσι. Νιώθω τυχερή και με τους δυο μου γονείς, δηλαδή είμαι καλά. Έτσι, εντάξει, αλλά λέω τη μαμά γιατί αυτό στο παιδικό το θέατρο που έχει αγκαλιάσει έτσι τα παιδιά που το έχουμε τόσο ανάγκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Για να δούμε. Πάμε να το δούμε. Η Κάρμεν Ρουγκέρη είναι η γλυκιά εθνική παραμυθού της Ελλάδας, αφού το 1993 δημιούργησε την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, όπου γράφει και σκηνοθετεί παραστάσεις, και στη συνέχεια ακολουθεί η δημιουργία της παιδικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ζωή της Κάρμεν Ρουγκέρη θα μπορούσε να ήταν βγαλμένη από παραμύθι. Με δύσκολες στιγμές, με μοιραίες στιγμές, με ευχάριστες στιγμές, με στιγμές δημιουργικές. Άλλωστε, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι η πρώτη φορά που ανέβηκε στη θεατρική σκηνή ήταν για το έργο «Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι», σε ηλικία μάλιστα μόλις 8 ετών στην Κύπρο, στη Φανερωμένη, όπου έζησε μέχρι τα 12 της, αφού ο μπαμπάς της Βιτόριο ήταν καθηγητής εκεί. Στα 14 της είδε την ταινία «Δελικανής», μία στιγμή αναπάντεχη στη ζωή της. Στην ταινία εκείνη έπαιζε ο Άλκης Γιαννακάς και στα τραγούδια τον ντουμπλάριζε μία φωνή που με το άκουσμά της η μικρή Κάρμεν την ερωτεύτηκε. Αλλά δεν ήξερε που μπορούσε να βρει αυτόν που τραγουδούσε. Μα τι ωραία που τα λέει, ρομαντικά. Η Κάρμεν σπούδασε τραγούδι στο Ελληνικό Οδείο και θέατρο στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης και Πειραϊκού Συνδέσμου, από όπου αποφύτησε με άριστα. Έκανε ειδικές σπουδές πάνω στην όπερα στο Πανεπιστήμιο της Περούτζα. Στα 22 της όμως, η μοίρα τη φέρνει τυχαία κοντά σε έναν γοητευτικό και νεαρό τραγουδιστή, τον Αντρέα Κουλουμπή, και στο πρώτο τους ραντεβού ανακαλύπτει ότι ο άγνωστος κύριος είναι η φωνή που είχε ερωτευτεί στα 14 της. Μαζί παντρεύτηκαν και ο λυρικός τραγουδιστής διεθνούς φήμης και η λιγότερο αναγνωρίσιμη τότε ηθοποιός απέκτησαν 2 παιδάκια, τη Χριστίνα και τον Βίκτορα. Ο Βίκτορας, αν και καλλιτέχνης, αποφεύγει τα πολλά-πολλά με την κυρία δημοσιότητα, ενώ η Χριστίνα ακολουθεί τα χνάρια της μητέρας της Κάρμεν. Βλέποντας από μικρή τη μαμά της να ζωγραφίζει ρούχα και νηφικά σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο, μάλλον κόλλησε και αυτό το μικρόβιο της καλλιτεχνίας και σπούδασε σκηνογράφος και ενδυματολόγος. Και έτσι πορεύονται επαγγελματικά μαζί, χωρίς όμως να μπλέκεται η μία στα πόδια της άλλης. Όσο αυτό είναι εφικτό για μία μαμά και μία κόρη. Η μαμά και η κόρη λοιπόν εδώ, που κάνουν σπουδαία πράγματα. Λοιπόν, διαβάζοντας έτσι τα στοιχεία που έχουν δώσει οι συνάδελφοι, η κυρία Ρουγκέρη, μεγαλώσατε μέχρι τα 4 χρόνια μάλλον τη ζωή της, στη Σαντορίνη, σε ένα οικοτροφείο. Ναι.
στις καλόγριες της Σαντορίνης. Τι μνήμες μπορεί να υπάρχουν, τι μνήμες μπορεί να υπάρχουν. Πολύ όμορφες. Εγώ θυμάμαι πάνω στα γαϊδουράκια με θυμάμαι και θυμάμαι ότι με αγαπούσαν πάρα πολύ οι καλόγριες. Θυμάμαι ακόμα ότι έπιανα κάτι στους διαδρόμους του μοναστηριού, έπιανα κάτι κατσαρίδες που τώρα που τρελαίνομαι. Σε έπιανα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτά μαύρες. Δεν τα ξέρω εγώ. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ. Και θυμάμαι και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι από το παράθυρο του μοναστηριού είδα την πρώτη κηδεία της ζωής μου κάτω. Ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπανε ότι η ψυχή του ανθρώπου βγαίνει και πηγαίνει στον ουρανό κτλ. Και εγώ σκέφτηκα από τι θα γίνει άμα πεθάνω και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτόν τον κόσμο και σκέφτηκα ότι θα πάω την ψυχή μου, θα μπω σε μια όμορφη κοπέλα και θα ξαναζήσω. Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και έτσι ησύχασα. Υπάρχει θρησκεία που το λέει αυτό. Όχι συγκεκριμένα για την όμορφη κοπέλα. Γενικώ. Όπου βρει κοπέλα. Όπου βρει άνθρωπο μπαίνει. Ναι, εδώ τώρα δεν προλαβαίνει να κοιτάξει. Όμορφο, μη όμορφο. Δεν είναι ότι. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο να εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου. Μπα, ό,τι θέλει το κάνει τελικά. Λε, θε να μου σου ότι είσαι εξοικειωμένη με την ιδέα αυτή. Με το θάνατο. Τώρα είμαι σε φάση που δεν θέλω. Θέλω να σκέφτομαι ζωή μόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ναι, όχι, δεν νομίζω και όσο μεγαλώνει, ακόμα πιο πολύ σκέφτεσαι τη ζωή. Ναι, δηλαδή, το λέω εγώ. Πιο πολύ γατζώνεσαι, πιο πολύ γραπώνεσαι. Ναι, και θέλει να παραμείνει. Έτσι. Οπότε γυρίζουμε λίγο σε Σαντορίνη, πάμε λίγο έτσι στα παιδικά χρόνια. Πώς ήταν, πόσο δύσκολο είναι να ζει μέσα σε ένα μοναστήριο ήταν. Δεν ήταν, για μένα δεν ήταν δύσκολο. Mm. Γιατί με αγαπούσαν πάρα πολύ οι καλόγριες. Με θυμάμαι να είμαι πάνω στα γόνατα της Σεοζάν, η οποία ήταν η πρώτη γλώσσα που μίλησα, ήταν γαλλικά. Μετά αργότερα ο πατέρας μου ήταν καθηγητής. Μέσα. Δεν θυμάμαι εγώ να έζησα. Θυμάμαι ήταν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Δεν θυμάμαι εκδρομές που κάναμε τα γαϊδουράκια. Πολύ ωραία. Δεν στενοχωριόμουν ότι ήμουνα σε ένα μοναστήρι καθόλου. Mm-hmm. Γενικά όμως είμαι και ένας άνθρωπος που παντού βρίσκω το καλό. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δεν ψάχνω ευκαιρία να γκρινιάζω. Έτσι. Ψάχνω ευκαιρία να βρίσκω ωραία πράγματα και να χαίρομαι. Πολύ σωστό. Και μετά πήγαμε στα Χανιά, περάσαμε τα δύο πρώτα χρόνια του σχολείου. Εκεί θυμάμαι ότι είχα εξαφανιστεί μια φορά γιατί μάζευα κοχύλια και νύχτωσε και δεν με πήραν. Και είδα όλη τη γειτονιά να είναι μαζεμένη με την αστυνομία που δεν το ξεχάσω. Έφαγα το μεγαλύτερο ξύλο στη ζωή μου γιατί είχα ξεχαστεί και βέβαια ανησυχήσανε όλοι. Τι λέτε εδώ. Ναι, αυτά στα Χανιά. Αυτό το θυμάμαι. Τα αγαπάω, τα λατρεύω γενικά την Κρήτη γιατί και εγώ θεωρώ ότι. Δεν ήσασταν ζωηροί όμως γενικά, ήσασταν ήσυχο παιδάκι. Πολύ ζωηροί. Ήσασταν πολύ ζωηροί. Γεμάτο με ανέβαινα στα δέντρα. Αγοροκόριτσο. Συνέχεια αγοροκόριτσο εντελώς. Ενώ η αδελφή μου ήταν μια κούκλα. Ήταν πολύ όμορφη και την πειράζανε. Καθάριζα εγώ για αυτήν. Εγώ δεν ήμουν. Εκείνη ξύλο. Ναι, ξύλο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κλωτσιές. Καλά ήμουν που αγοροκόριζα κυριολεκτικά. Καταπληκτικό. Ναι, και συνήθως τα γόνατά μου ήταν μαύρα και από, πώς τα λένε, πληγές. Χτυπημένα. Πέστε μου κάτι, κυρία Ρουγκέρη. Νομίζω ότι μαγειρεύετε καλά. Ναι, μαγειρεύω καλά και το οφείλω στην Κύπρο αυτό. Γιατί πήγαμε στην Κύπρο πάλι με τους πατέρες μου, ήταν καθηγητής εκεί. Και εκεί ήταν πολύ προηγμένα τα πράγματα όταν ήμουν εγώ. Ναι. Και τώρα πρέπει να είναι. Και υπήρχε κάθε Δευτέρα, κάναμε οικοκυρικά. Πηγαίναμε σε ένα χώρο που ήταν γεμάτο, πώς το λένε, κουζίνες. Mm-hmm. Ο καθένας είχε ό,τι χρειαζόταν πράγματα της κουζίνας, φόρμες, κουτάλες, ό,τι χρειαζόταν. Και εκεί φτιάχναμε, μαθαίναμε κάθε εβδομάδα, μαθαίναμε και κάτι νομίζω. Ή κουλουράκια, ή κέκ, ή φαγητό. Και καταπληκτικό αυτό. Yeah. Έπρεπε έτσι να είναι για νομίζω τα σχολεία. Mm-hmm. Και έτσι βγήκα μια καλή νοικοκυρά. Πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι, υποθέσω ότι είσαι μια καλή νοικοκυρά. Αν δεν είσαι όμως, σου έχω ετοιμάσει. Πρόσεξε να δεις. Γιατί ο κύριος Πέσκες μαζί μας, ο οποίος θα μας μαγειρέψει, θα μου αποκαλύψει τελικά τι θα μου μαγειρέψει. Και να δούμε αν το κάνει σωστά. Θα μου πει η κυρία Ρουγκέρη, δεν ξέρω. Σας αποκάλυψα. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σας αποκάλυψα τι θα μαγειρέψω. Τι, για πες. Καλό μεσημέρι για εσάς. Τι θα κάνουμε. Καλό σας μεσημέρι. Θα κάνουμε μπένες με ντοματίνια. Μ' ακούτε. Βεβαίως, πάντα.
Πώς και πώς κάναμε να σας ακούσουμε, κύριε Πέσκια μου. Είμαστε όλες αυτιά. Το παλεύουμε ένα τέταρτο να σας ακούσουμε, κύριε Πέσκια μου. Ναι, ναι. Τώρα που σας έχουμε. Μένες με ντοματίνια. Εδώ ήμουνα. Αγχώνεστε χωρίς λόγο. Αυτά είναι. Αυτά θα με σκοτώσουν εμένα, να ξέρετε. Το άγχος δίχως λόγο θα με σκοτώσει εμένα κάποια στιγμή. Και εγώ έχω πολύ και δεν ξέρω τι να κάνω. Πάω σε γιατρό τώρα. Εγώ είμαι από την Κύπρο και άκουγα ότι στην Κύπρο έχει καλό φαγητό γιατί έχει καλή παράδοση φαγητού. Ναι. Και σήμερα εδώ θα κάνουμε. Έχει και καλούς ανθρώπους. Ντοματίνια και βασιλικό. Ωραία. 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 Η ανθρωπότητα δεν κάνει διακρίσεις. Νομίζω πάει σε όλες τις χώρες. Όχι, όλες τις χώρες. Αλλά είναι πολύ καλά τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Πέσκια μου. Τι κάνουμε ακριβώς. Βράζουμε κάτι εκεί, βλέπω. Εμείς εδώ, κοιτάξτε, το συγκεκριμένο εστιατόριο τώρα δουλεύει. Είναι αυτό σε βλέπω. Λειτουργία. Ναι, δεν σας πειράζει, φαντάζομαι. Εμένα τι να με πειράζει. Δεν σας πειράζει, φαντάζομαι. Εμένα καθόλου. Το μόνο που με πειράζει είναι που δεν είμαι εκεί να τσιμπήσω λίγο, αλλά κατά τα άλλα... Θα σας καλέσουμε να έρθετε, ελπίζω. Να με καλέσετε όμως. Είναι πολύ απλή συντάξη. Όλο έτσι μου λένε και σας δεν με καλεί ποτέ τώρα κανένας. Σας καλώ επισήμως, κυρία Λαμπύρη, να έρθετε εσείς και άλλοι τρεις φίλοι, όχι παραπάνω, δεν συμφέρει. να έρθετε με την παρέα σας. Υπέροχα. Να απολαύσετε ένα ωραίο βράδυ στο μαγαζί. Καλή, κοιτάξτε εκεί που τρίβετε, μην μας βρει καμία συμφορά. Δεν έχω συνηθίσει, το κάνω το τυφλό συστήμα. Θα τρίψουμε δύο ντομάτες. Μία, γιατί θα κάνουμε... Λίγη ποσότητα. Τρίβουμε μία ντομάτα, τη βλέπετε. Μάλιστα. Φρέσκια ντοματούλα, λοιπόν. Ωραία, φρέσκα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, και στα πλαίσια που μπορούμε, πάντα πρέπει να κάνουμε φρέσκο φαγητό. Δηλαδή, άμα είναι καλές οι ντομάτες, τώρα ακόμα να χειμωνιάσει, έχουμε ακόμα 25 βαθμούς σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι απλά θα έχουμε καλοκαίρι για την υπόλοιπη ζωή μας. Το οποίο δεν μας χαλάει σε σχέση με το πετρέλαιο και τα έξοδα του χειμώνα. Ναι, αλλά θα βρέχει, θα βρέχει. Να βρέχει, δεν μας νοιάζει. Κρύο μην κάνει, κύριε Πέσκια μου. Εντάξει, συμφωνώ και εγώ μαζί σας τότε, αλλά να βρέχει. Ας κάνει και λίγο κρύο γιατί άρεσε στη γυναίκα μου. Εντάξει. Άμα δεν κάνει λίγο κρύο. Εγώ είμαι με τη γυναίκα σας, να ξέρετε πάντα. Βάζουμε τα μακαρόνια λοιπόν στο νερό που βράζει ή στα ντόμα στην ντομάτα. Βάζουμε τις πέννες να βράσουν. Εδώ υπάρχει ένας βραστήρας, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε. Όχι, αυτό φαντασόμαστε όμως. Ξέρουμε πώς βράζουν τα μακαρόνια. Βράζουμε λοιπόν τα μακαρόνια μας. Βράζουμε τα μακαρόνια. Και παίρνουμε ένα τηγάνι. Ωραία. Σε αυτό το τηγάνι θα κόψω λίγο σκόρδο. Τέλεια. Ένα λεπτό να το βλέπετε. Πώς είναι το σκόρδο, Νίκο. Ψιλοκόβουμε σκορδάκι. Ναι, θα ψιλοκόψουμε δύο σκελίδες σκόρδο. Μπορεί να το κάνουμε και με το τυφλό το σύστημα. Και αυτό με το τυφλό το σύστημα. Ωραία. Να μην να επαναλάβουν οι τηλεθεατές μας στο σπίτι αυτά που βλέπουν εδώ, να το πούμε. Όχι, 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 γιατί είναι λίγο... Εσείς, κυρία Ρουγκέρη, έχετε τέτοια ικανότητα, τυφλό σύστημα στο σκόρδο. Ναι, εγώ... Το έχετε. Ορίστε. Όχι, το τυφλό δεν θα το παρακολουθώ αυτό που κάνω. Υπάρχει ένας τρόπος χειρότερο. Και γίνεται, μου φεύγει συνέχεια το αυτό που αυτού. Εντάξει, το πειράζει. Κοιτάξτε, την κάνω αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Θα βάλουμε το σκόρδο σε ένα τηγάνι και ελαιόλαδο. Μαγειρεύετε 40 χρόνια. Ναι, αλλά τι είναι, κάνετε όμως, έχετε την εμπειρία. Μαγειρεύετε επαγγελματικά, θέλω να πω 40 χρόνια. Λοιπόν, ψιλοκόψαμε το σκορδάκι με πολύ προσοχή. Ψιλοκόψαμε το σκόρδο και ανάψαμε τη φωτιά. Αυτά είναι σαντορινίκα. Α, να το πούμε λοιπόν. Εάν είναι σκορδομακάρονα και σταματήσουμε στο σκόρδο, είναι σεντορινέικα. Τα κάνω συχνά. Και τώρα γίνονται και κρύα. Τα σκορδομακάρονα, τα σεντορινιά, είναι με, το κάνουμε μπελτέ ντομάτας και έχουν πάρα πάρα πολύ σκόρδο. Ναι. Εδώ είναι λίγο ο σκόρδος, το βλέπετε. Ναι. Όχι, μια σκελίδα είναι. Τι ωραία το σκόρδο είναι υγιεινό, αυτό τώρα, Ναι. Είναι υγιεινό δεν είναι... Δεν είναι σμελοβίζιον το δικό σας, Τι δεν είναι? Σμελοβίζιον. Θα βγει τηλεόραση που θα την κερδίσει. Α, σμελοβίζιον. Σμελοβίζιον. Ωραίο αυτό, Δεν έχετε σμελοβίζιον. Μυρό τηλεόραση. Δυστυχώς σμελοβίζιον δεν έχουμε ακόμα. Τηλεόραση που να μυρίζεις. Και
Είναι πολύ φρέσκο. Αυτό είναι μια συνταγή βασισμένη σε μια κλασική, όπου αλλά η διαφορά είναι την ντομάτα δεν την ψήνουμε άλλο και τα ζυμαρικά τα συγκεκριμένα επειδή είναι φρέσκα βράζουν σε 2 με 3 λεπτά. Αν έχετε μακαρόνια του κουτιού θα ακολουθήσετε τις οδηγίες, δηλαδή μπορεί να λένε άλλα λένε 6 λεπτά, άλλα λένε 8, άλλα λένε 12. Αυτά τώρα έχουν βράσει και θα τα βάλω, έχουν βράσει κατά τα 2 τρίτα. Και τα βάζουμε στο τηγάνι, το βλέπετε. Πολύ ωραία. Και έτοιμο και λίγο τυράκι. Και θα βάλω και λίγα ντοματίνια. Α, εξού και τα ντοματίνια. Α, ωραία είναι αυτά. Τα ντοματίνια. Και τώρα θα περιμένουμε. Θέλω να βράσω ένα μυστικό. Ναι. Είναι καλό τα μακαρόνια να τα βράζουμε κατά 2 τρίτα στο νερό. Ναι. Και δηλαδή αν θέλει 10 λεπτά, τα 9 λεπτά, τα 2 τρίτα, δηλαδή τα 6 λεπτά να βράσουν στο νερό και τα 3, το 1 τρίτο, να βράσει μαζί με τη σάλτσα, όποια και να είναι αυτή. Αυτό είναι ωραίο για να τραβούν και τα μακαρόνια σάλτσα. Μαγειρεύεσαι, Χριστίνα. Αμέ. Εφόσον συνεχίζουν και βράζονται, τραβούν λίγη από τη σάλτσα. Και θα περιμένουμε τώρα, θα ανακατεύουμε και θέλουμε να δούμε ότι έχουν απορροφήσει. Θα το απορροφήσουμε, θα απορροφήσουμε τη σαλτσούλα όλοι. Και τα μακαρόνια έχουν απορροφήσει τη σάλτσα. Υπέροχα. Okay. Και έτσι ολοκληρώνεται και ο βρασμός τους, ετοιμάζονται και έχουν και αυτή την νοστιμιά. Δηλαδή είναι αυτό, ξέρεις, το αυτό περιγράψω εγώ, κύριε Πέσκια μου, που δαγκώνει στο μακαρόνι και γεμίζει. Ναι, αυτό. Το στόμα μέσα. Ο ουρανίσκος έτσι μυρίζει από ωραία γεύση. Είμαι λιγότερο. Καταλάβατε. Και εγώ. Και εσύ είσαι λιγότερο. Και εγώ πάρα πολύ. Σημαίνει στο δόντι. Αλντέντε, ναι, αλντέντε. Το βλέπετε. Να δαγκώνεται. Να είναι στο δόντι, να κρατάνε στο δόντι. Και να ξέρετε είναι και πιο εύκολο χώνευτα όταν δεν παραβράσουν. Οπότε υπάρχουν πολλοί λόγοι να το κάνετε. Βέβαια, βέβαια. Δεν το δεχόταν ο μπαμπάς μου αυτό με τίποτα ω χορεμένο. Ναι, ήθελε τα μακαρόνια, τα έβραζε 25 λεπτά. Μια λάσπη θα τρώγαμε όλοι μαζί. Αλλά όχι, τα μακαρόνια είναι ωραία να είναι λίγο. Σαν τα αυτά που κάνει η μαμά μου. Έτσι, η μαμά μου ακόμα μου βάζει χέρι ότι δεν τα κάνω καλά. Τα τελείω. Τα μακαρόνια. Είναι καταπληκτικό. Μου λέει ότι δεν τα κάνω καλά η μαμά μου. Σε ένα σεφ του δικού σας μεγέθους σας κάνει παρατήρηση μαμά. Είναι καταπληκτικό αυτό. Έτσι, μα και εγώ όταν πηγαίνω στην Κύπρο, δεν μαγειρεύω, μαγειρεύει η μαμά μου. Γιατί βάζω να μου κάνει τα φαγητά που μου αρέσει αν δεν ήμουν μικρό. Τι έριξε μέσα τώρα. Τι ρίξατε μέσα τώρα. Βασιλικό και αυτό είναι ελαιόλαδο. Έχω κλείσει τη φωτιά. Και ελαιόλαδο πρέπει να ρίχνουμε, είναι ωραίο να ρίχνουμε στο τέλος να είναι ομό, να μην ψηθεί. Και λίγο αλατάκι είδα, ρίξατε τώρα. Μπόλικο, βροχή αλατάκι για την ποσότητα. Θα μου δώσει ο κύριος Νίκος. Εγώ προσέχω, δεν βάζω τα σαλάτια. Ναι. Έχω ακούσει την Τριχοπούλου που λέει, δεν έβαλα πολύ, αφού δεν ξέρετε αν είναι αλμυρό. Σαλατιέρες. Και το ακολουθώ. Ναι. Βέβαια, το αλάτι. Και υποφέρεις και εσύ, αγάπη μου, όχι, γιατί αυτό. Δεν τρώει. Δεν τρώω μαζί. Ναι, αλλά το αλάτι. Όπως είπε και ο Χριστός. Δεν είσαι το αλάτι. Δεν τρελαίνουμε για το αλάτι, όχι. Ναι, αλλά ο Χριστός είπε ότι το αλάτι είναι το, η αγάπη είναι το αλάτι της ζωής. Ναι, αλλά. Δηλαδή και το αλάτι χωρίς αλάτι. Με μέτρο, γιατί δημιουργεί προβλήματα. Δεν κάνουμε υπερβολές. Εννοείται, αλλά πρέπει να έχει νοστιμιά το φάει, ε. Ναι, ναι, σωστά και αυτό. Πολλές φορές και άλλους τρόπους. Βλέπω όλους αυτούς τους σεφ που λέμε το τόσα αλάτια και τόσα πιπέρια και λέω, μα έτσι ευχαριστώ. Πολλές φορές με τα μυρωδικά, με το θυμάρι, με το δυόλιο. Μπορείς να κάνεις πέρας, κύριε Πέσκια. Να σας πω κάτι, εδώ δεν γράφει μητέρα. Δεν είναι, πρέπει να νόστιμο το φάγητο. Και πρέπει να είναι υγιεινό. Ό,τι βάλαμε εδώ είναι υγιεινό. Ναι, είναι υγιεινό, η αλήθεια δεν είναι υγιεινό. Πολύ, ναι. Και πολύ ελαφρύ, πολύ ελαφρύ. Νόστιμο μας βγήκε. Θα το δοκιμάσουμε οπωσδήποτε. Τέλεια, νόστιμο, ε. Να το στείλω εκεί πέρα με ένα ταξί. Θα δοκιμάσουμε να το φτιάξουμε κι εμείς. Το περιμένουμε, στείλτε το. Εννοείται, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο, το είδατε. Πολύ εύκολο, μέχρι και εγώ μπορώ να το κάνω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Μέχρι και εγώ που δεν μαγειρεύω. Σας περιμένουμε. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εσύ μαγειρεύεις, Χριστινάκη? Όχι συχνά. Έχει ταλέντο όμως, κατά τη γνώμη μου. Ναι, έχω ταλέντο. Όταν θέλω δηλαδή. Όχι, η αλήθεια είναι ότι. Ναι, είναι σκληρή κριτής γενικά. Στη μαγειρική, όποτε τις έχω φέρει, σου αρέσει. Ναι, 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 πάντα. Εντάξει, σου αρέσει. Είναι εξαιρετική μαγειρική. Ναι, απλώς δεν έχει χρόνο. Παρατηρήσεις τις κάνετε ποτέ? Είναι όλα τέλεια. Πάντα. Ό,τι κάνει η Χριστίνα είναι τέλειο. Ναι, όχι, παρατηρήσεις. Βέβαια κάνεις παρατηρήσεις. Ποια είναι η πιο συχνή παρατήρηση? Κάνει για το καλό. Ναι, καλά, πάντα. Πάντα για το καλό. Η Μανούλη είναι πάντα για το καλό και είναι πολύ όμορφο αυτό τελικά. Εξυπακούεται. Ναι. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις που τις κάνετε? Αυτό, εγώ δεν μπορώ να ακούω την νεολαία που κάθε φορά που παίρνει, όχι, η μάνα μου. Λέω, Παναγία μου, έτσι κάνουν και τα δικά μου τα παιδιά και δεν παίρνουν τηλέφωνο. Αλλά κοίτα, εμείς συνεργαζόμαστε. Εμείς τώρα, η μάνα μου. Κοίτα, εμείς τώρα έχουμε δύο παραστάσεις στα Σκαριά που έχουμε την Παρασκευή και την Κυριακή και την άλλη Παρασκευή. Την Κυριακή είμαστε... έχουμε πρεμιέρα. Ναι. Και πρέπει να το τονίσουμε βέβαια, εδώ. Βέβαια, με το έργο της Πινελόπης Δέλτα, το μαγικό κλειδί. Το μαγικό κλειδί. Ξεκινάμε και μην το χάσουν τα παιδιά. Έτσι. Είναι μια παράσταση. Κιβωτός, όπου τα κοστούμια και τα σκηνικά τα κάνει η Χριστίνα. Είναι κατά πάνω με όλα αυτά. Είμαστε γενικά ένα team πολύ δυνατό. Και επειδή αυτές οι δουλειές, ξέρεις, για να έχουν αποτέλεσμα, είναι καλό να υπάρχει μια οικογενειακή εντός εισαγωγικών σχέση. Ακόμα και η οικογένεια να μην είσαι, γίνεσαι οικογένεια. Βέβαια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Δηλαδή, έχεις τόσες ώρες να ασχοληθείς για αυτό που θα δεις. Είναι και πιο δύσκολο να συνεργάζεσαι με μέλη οικογένειας, νομίζω. Γιατί κοίτα, μπορεί να κουβαλήσεις μαζί την ένταση. Σας έχει τύχει ποτέ, δηλαδή, να έχετε μια διαφωνία? Δεν ζούμε μαζί, οπότε δεν έχουμε το θέμα αυτό. Όχι, όχι, δεν έχουμε ένταση πάνω στη δουλειά μας με τη Χριστίνα, γιατί εγώ την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Από τη στιγμή που ο σκηνοθέτης εμπιστεύεται τον σκηνογράφο του, δεν έχει την... Εγώ της δίνω το έργο και το βλέπω έτοιμο. Έχουμε αναπτύξει ένα κοινό κώδικα με τα χρόνια, ναι, που αυτό διευκολύνει, δεν δυσκολεύει τελικά. Και οπότε για το ότι γινόμαστε οικογένεια, που είπες και ναι, που είναι πολύ ναι, ωραίο, ναι, ναι, ναι. Εννοεί ότι γινόμαστε μια οικογένεια ακόμη και αν δεν είμαστε. Ας πούμε, ο Πέτρος ο Γάλιας είναι ο συνεργάτης μας, ο χορογράφος μας. Ή ο Αντώνης ο Δελαπόρτας που κάνει τη μουσική. Είμαστε όλη μια οικογένεια. Η Έρικα η Αλαμάνο που είναι η δική μου η βοηθός. Γενικά. Η Τέτα η Βασιλάτου που είναι η μοδίστρα που συνήθως συνεργαζόμαστε. Σε κάθε δουλειά, για να πάει καλά μια δουλειά, πρέπει όλοι να έχουν αυτό το αίσθημα της οικογένειας, του δεσίματος και της αλληλοϋποστήριξης. Να καλύπτει και να συμπληρώνει ένας τον άλλον. Υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές γενικά στην προετοιμασία μιας δουλειάς. Και διαφωνίες και εντάσεις. Ο χρόνος είναι λίγος συνήθως. Ναι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Να έχουμε δηλαδή 6 μήνες, ας πούμε, για να φτιάξουμε την παράσταση. Γι' αυτό λέω αν αυτό επηρεάζει καθόλου, ακόμα και αν δεν μένετε μαζί. Ναι. Αλλά όσο να είναι και με ένα συνεργάτη, όσο πιο κοντά να είσαι. Οι διαφωνίες που θα είχαμε αν της έλεγα ότι αυτό το φουστάνι δεν μ' αρέσει. Γιατί έχει το δικαίωμα ο σκηνοθέτης να το πει. Ναι. Εκεί θα είχαμε διαφωνίες. Αφού δεν έχουμε διαφωνίες. Δηλαδή ότι αυτό εγώ είμαι θαυμάστρια. Το δηλώνω και όχι, και έχει αποδειχθεί. Οι επιτυχίες είναι μισές-μισές με τη Χριστίνα. Επειδή δεν υπάρχει μόνο η δουλειά. Υπάρχει σε όλους χώρους. Και η σχέση μας η οικογενειακή και η καθημερινή. Εκεί είμαι πολύ του υγιεινού, ας πούμε, αν τη δω να τρώει κάτι που. Εκεί μπορεί να τα φανταστεί. Μην τρως, ας πούμε, με λάδια, μην βάζεις μαγιονέζες. Εκεί είμαι στο μη, ομολογώ. Μη. Εκεί εκνευρίζεται και μπορεί να βάλει περισσότερη. Ναι. Μαγιονέζα. Όχι. Εις Θεού, όχι. Δεν θα κάνω κάτι ίσα για να. Ναι. Πιο μικρή δεν έκανες ίσα για να. Α, ναι. Τώρα έχω μεγαλώσει όμως. Δηλαδή. Ναι, μέχρι πρώτη. Την τάραζε. Στην Κάρμεν την τάραζε. Μέχρι πρώτη είχα. Δηλαδή, ναι, όταν μου έλεγε το οτιδήποτε, είχα αντίδραση. Ναι. Το πιο ακραίο που έχει κάνει στη μαμά σου, ποιο είναι? Επίτηδες, ας πούμε. Ναι, ναι. Αποβαίνει εις βάρος μου, οπότε επειδή έχω ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης, όπως ξέρεις, της υγείας του τοξότη, κάπου προσπαθώ να, δηλαδή, να μην το παίρνω πάνω μου, να καταλαβαίνω ότι okay, εσύ λες αυτό που λες, εγώ όμως θέλω αυτό. Μάνα, θέλω αυτό, οπότε άσε με. Ναι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις γιατί το λέω, εγώ ας πούμε στην εφηβεία, επειδή δεν ήμουν και εγώ από των πολύ ακραίων καταστάσεων, δηλαδή να κάνω να σηκωθώ, φύγω από το σπίτι, ας πούμε, μάλλον με τους γονείς μου, δεν υπήρχε περίπτωση. Τι έκανα λοιπόν, τι τον τάραζε τον μπαμπά μου, του έλεγα και εγώ θα πάω να αγοράσω μηχανάκι, να οδηγώ μηχανάκι. Τάβλα Ολαμπύρης. Ιστερίες. Ή πήγαινα και έκανα τρύπες στα αυτιά. Ναι, ναι, τα έκανα και αυτά και πάλι τάβλα Ολαμπύρης. Τέτοια λέω. Η αλήθεια είναι ότι η Χριστίνα
Κοίτα, πέρασε αρκετά ήρεμη. Πολύ καλός χαρακτήρας. Ναι, πέρασε ήρεμη εφηβεία. Καλός χαρακτήρας. Δεν πέρασε, εφηβεία. Άγγελος. Σαν να μην υπήρχε. Ενώ ο γιώκας μου πέρασε. Ναι, εκεί είχαμε extreme καταστάσεις και κόντρες. Όχι, εκεί είδα τι πάνε να πει εφηβεία. Έτσι. Τι έκανε, ζωηρός πολύ, το έσκαγε. Δεν θέλει να μιλάω γι' αυτό, οπότε δεν μιλάω γιατί μετά δεν είναι και εδώ εξάλλου. Όχι, όχι, δεν είναι να είμαστε ιστορίες, να έχουμε ήσυχο το κεφαλάκι. Είναι ένα υπερβολάσμα, αλλά δεν θέλει. Μου λέει, μάνα, εγώ έχω διαλέξει να είμαι πίσω από τα σκάφη. Να ζεις και το λέει συνέχεια. Πώς είναι να ζεις με τόσο διάσημους γονείς. Κλασική ερώτηση, αλλά μου αρέσει να ακούω την απάντηση. Σιγά τους διάσημους, καλέ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι διάσημος. Οι γονείς μου ήταν πάντα καλλιτέχνες που ήταν εργαζόμενοι και δεν πουλούσαν ποτέ το σταριλίκι. Yeah. Οπότε δεν είχα τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν ήταν. Και μέχρι, δηλαδή, μέχρι αρκετά μεγάλη η μητέρα μου ήταν. Δηλαδή ήταν μια υπέροχη ηθοποιός. Πάντα είναι μια υπέροχη ηθοποιός. Και ο μπαμπάς μου το ίδιο. Αλλά δεν είναι, ότι τους είχαν και στα περιοδικά, ξέρεις, συνέχεια. Δηλαδή δεν έζησα κάτι τέτοιο γιατί δεν υπήρχε ο βομβαρδισμός από τα μέσα ή να νιώθω το βάρος. Δηλαδή ήταν αρκετά βατά τα πράγματα. Το μόνο που έβλεπα ήταν δύο ανθρώπους που πραγματικά λάτρευαν τη δουλειά τους. Και αυτό ουσιαστικά πιστεύω ότι ένας λόγος που ακολούθησα κι εγώ αυτό το μονοπάτι ήταν αυτό. Το ότι έβλεπα δύο ευτυχισμένους ανθρώπους να δουλεύουν και να χαίρονται γι' αυτό. Να σου πω, επειδή είναι και εξαιρετικά ευτυχισμένη οικογένεια, εξαιρετικά ευτυχισμένο ζευγάρι, αυτό σου δημιουργεί καθόλου άγχος στις δικές σου επιλογές, στις προσωπικές σου επιλογές, δηλαδή πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Όχι, κοιτάζω, όχι, δεν έχω τέτοια μέτρα σύγκρισης. Πρώτα απ' όλα, το γάμο τον φοβάσαι, είναι μέσα στα σχεδιά σου? Είχα παντρευτεί κάποια στιγμή, χώρισα. Τι πολύ μικρούλα. Μικρή, πολύ μικρή. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πολύ μικρή είναι. Ναι, έβαλε το κάνει και αυτό. Μια χαρά, δεν κατάλαβα. Η ζωή είναι μπροστά της. Να σου πω, είναι καταπληκτική. Μιλάω με τη Χριστίνα και μιλάει και συμπληρώνει Κάρμεν. Είναι χαρακτηριστικός τύπος μαμάς. Είναι η μαμά, είναι η κλασική μαμά. Είναι κλασική μαμά. Άλλο αν δεν... Άλλο, ο συνεργάτης δεν είναι η κλασική μαμά. Ο συνεργάτης είναι καμία σχέση. Δεν επενδύει στο συνεργάτης. Ερώτηση κρίσεως. Παντρεύτηκες από αντίδραση, από αγάπη, από έρωτα, από... Μπορεί από αντίδραση να έμεινα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά από αντίδραση είναι αυτό το έκανα. Εμείς είχαμε πει δεν κάνει για σένα. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί. Κατάλαβες, εκεί έμεινε. Να σας πω, πώς σας φαίνεται να κάνετε ένα θεατρικό αυτό το δίδυμο εδώ πέρα που βλέπω? Μια χαρά. Και άμα θέλετε, έρχομαι και εγώ. Τσουπ, να βγαίνω να λέω κάτι μέσα που είναι ο καημός μου. Ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας στη συνεργασία μας, γιατί αυτό τώρα μας ενδιαφέρει, είναι ότι η συνεργασία μας είναι. Με επαναφέρει στην τάξη. Έχει χάσει την πρόβα της, οπότε πρέπει να... Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό που συνεργαζόμαστε και έχουμε τον έχουμε δηλαδή το ίδιο πάθος για τη δουλειά μας, καταρχάς. Οπότε έχουμε την ίδια λαχτάρα για να γίνει σωστά η δουλειά και έχουμε αποκτήσει με τα χρόνια, γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, έχουμε αποκτήσει έτσι... Το κλειδί για αυτό που κάνουμε να μας ευχαριστεί χωρίς να μας πλακώνει. Γιατί πάνω από 25 ετών. Είναι πάνω από 25. Είναι πάνω από 25. Εντάξει. Εγώ μέχρι εκεί σε είχα να σου πω. Είναι γι' αυτό και τρελάθηκα. Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι πώς σε προσέχει η μαμά σου. Σε προσέχει όχι μόνο όταν μιλάς. Πώς σε θαυμάζει. Δηλαδή βγαίνει. Όχι, είναι θαυμάστερη, ομολογώ. Ναι, φαίνεται κιόλας. Αλλά την ώρα που καθίσατε, πρόσεξε το εξής. Πόσο τακτοποίησε το φόρεμα. Στο έβαλε έτσι τη θέση τη σωστά. Είναι μανούλα. Είναι καταπληκτική μανούλα. Όχι, δεν το έβαλε λίγο αυτό, αλλά μέσα σε. Από αντίδραση το σήκωσε. Ναι. Δεν κατεβάζει το φόρεμα, το κατέβασε και το βαρανάκι. Τσουκ και Χριστίνα λίγο, έτσι. Αχ, οι γονείς, οι Έλληνες δεν μπορούν να είναι. Ένα καλούπι είστε έτσι. Είμαστε, ναι, οι μανούλες είμαστε ένα καλούπι. Μην κοροϊδεύεις, Χριστίνα, παιδί μου, διότι και εσύ θα γίνεις μάνα. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα είμαι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω τώρα. Όλοι αυτό θέλαμε. Τώρα που τη βλέπω όμως επί τη ευκαιρία, στον Περσέα που θα είναι, Περσέας και Ανδρομέδα, ανεβάζουμε στο θέατρο Μιχάλης Κακογιάννης, ένα υπέροχο καινούριο θέατρο, εξαιρετικό. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη μυστοθεολογία. Λοιπόν, η Χριστίνα κάνει τη Δανάη. Η Δανάη είναι η Βασιλοπούλα από το Άργος που ο Δίας την ερωτεύεται κάποια στιγμή που την έχει φυλακίσει ο πατέρας της, γιατί κάποιος χρησμός έχει πει ότι θα τον σκοτώσει ο εγγονός του. Να βλέπετε σκηνές. Ναι, βλέπουμε από εκεί, βεβαίως. Λοιπόν, και η Δανάη είναι μέσα στη φυλακή της και ξαφνικά ο Δίας την ερωτεύεται, γίνεται χρυσή βροχή
Και πέφτει πάνω και από αυτό το αγκάλιασμα που αγκαλιάζεται με τη βροχή γεννιέται ο Περσέας. Εδώ τη βλέπω λοιπόν την ώρα που αγκαλιάζει το μωρό. Όπου δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραία το αγκαλιάζει. Λέω, θα είναι μια διαφορετική μανούλα. Είναι μια πολύ καλή μαμά, εξαιρετική. Έχει όμως εικόνες, ε. Ναι. Έχει εικόνες. Έχει εικόνες. Εδώ είναι η, ναι, η σκηνή ναι. συγκεκριμένη. Ναι. Το περιμένουμε μια πολύ ωραία ομάδα ηθοποιών. Είναι ο Πέτρος ο Κιωσές που κάνει τον Περσέα. Είναι ο Σπύρος ο Περδίου. Είναι η Κουλούρη η Ήρης Μαρία Νεφέλη. Είναι ο Χατζάς, ο Άγγελος, ο Περδίου είναι εδώ. Είναι ο Τσουρουνάκης από πίσω. Είναι μια εξαιρετική. Είναι η Δέσποινα η Πολυκανδρίτου. Ένα εξαιρετικό team εξαιρετικών ηθοποιών, τους οποίους τους χρησιμοποιώ χρόνια, γιατί τιμούν αυτό που κάνουν. Και εγώ θέλω πάντοτε, όταν τιμούν κυρίως το θέατρο για τα παιδιά, θέλω και εγώ να τους ανταμείβω δίνοντάς τους δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δεν έτσι, είναι έτσι, ακριβώς. Δίνουν. Είναι κομμάτι από την πρόβα μας τώρα. Ξέρεις τι, είναι μια ομάδα η οποία ακριβώς επειδή γνωριζόμαστε. Έχουμε... Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε γονάκι ακόμα, ούτε όχι, από το γιο. Όχι. Πες μου, δεν θα είναι εξαιρετική η γιαγιά. Ναι, καταρχάς είναι η γιαγιά όλων των παιδιών. Ναι, ναι, έτσι ναι. όπως το. Αυτό με όλη την αγάπη ναι, που δίνει στο ναι, παιδικό το ναι, θέατρο. Ναι, αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Εδώ ο Περσέας έχει πάει στην Αιθιοπία, κοίταξε να δει. Ναι. Εδώ τι γίνεται. Εδώ που συνεχίζουμε να παρακολουθούμε ναι, ναι, τι σκηνές ναι. από εδώ. Ναι, ναι. Αλλά είναι προσεκμένα συνδέω... τα κοστούμια και τα σκηνικά είναι όλη τη Χριστίνα. Όλα τη Χριστίνα. Όλα τα πάντα τη Χριστίνα. Και υπέροχοι συνεργάτες συντελεστές. Και αυτές είναι τρεις γριές που έχουν ένα μάτι και ένα δόντι. Και είναι λίγο έχει πολύ μεγάλο. Είναι πολύ αστεία σκηνή. Γιατί για να δούνε, η μία δίνει το μάτι στην άλλη. Υπέροχα. Την Κυριακή λοιπόν στοιχεία. Έχουμε την πρεμιέρα. Λοιπόν, η πρεμιέρα θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή. Δεν είχαμε σκηνές να κάνουμε γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμα τα κοστούμια, αλλά την Κυριακή θα, ναι, για να παρουσιάσουμε για το μαγικό κλειδί. Θα γίνει στο θέατρο Κιβωτό σε μια συμπαραγωγή με τον Γιώργο του Φραντζεσκάκη. Μια δουλειά προσεγμένη και αυτή στη λεπτομέρεια είναι η Νάντια Μητρούδη, Αλέξανδρος Κομπόγιωργας. Και εδώ να σα πω την ιστορία πολύ γρήγορα. Είναι μια γενιά. Ένα παιδάκι σε ένα νησί, ελληνικό νησί, που του δίνουμε την όψη λίγο του κυκλαδίτικου νησιού, έτσι. Γεννιέται λοιπόν ένα παιδάκι εκεί και παρουσιάζονται οι νεράιδες να το μοιράνουν και έρχεται και η μοίρα. Η μοίρα όμως τι κάνει, του παίρνει την καρδιά και του λέει σου παίρνω την καρδιά γιατί θέλω να μην κλάψεις και να μην στενοχωρεθείς ποτέ. Μετά από λίγο έρχεται η ζωή. Και τη ζητάνε οι γονείς αν μπορεί να πάρει πίσω αυτή την ευχή, γιατί χωρίς καρδιά πώς θα αγαπήσει. Αλλά εκείνη λέει ότι εγώ η μοίρα είναι πιο ισχυρή από τη ζωή και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει ένα κλειδάκι. Το κλειδάκι αυτό, αν ποτέ θελήσει με όλη τη ψυχή να αποκτήσει την καρδιά της, θα την οδηγήσει σε αυτήν. Και πραγματικά μεγαλώνει η μικρή, η οποία είναι άκαρδη και βλέπουμε τον τρόπο της, όπου ξαφνικά κάποια στιγμή γίνεται κάτι που την κάνει να θέλει να αποκτήσει την καρδιά της. Έτσι. Και τότε αρχίζει και αναζητάει και στον δρόμο της συναντάει ένα σωρό κόσμο πονεμένους που δεν δίνει καμία σημασία γιατί κυνηγάει το κλειδί. Mm-hmm. Και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν δίνει καμία σημασία στη δυστυχία. Αλλά όταν μετά βρει την καρδιά της, παρουσιάζεται η ζωή και της λέει είσαι σίγουρη ότι τώρα θα έχεις και λύπες και στενοχώριες. Αυτή είναι η ζωή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φέρω, το έργο αυτό λοιπόν την Κυριακή. Και ξεκινάει δεν το ξεχνάμε, την Κυριακή. Έτσι, ναι, έτσι, μπράβο, στο μαγικό στις 11 η ώρα στο θέατρο Κιβωτός Πειραιώς. Και την άλλη Παρασκευή. Έχουμε Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από την Περσέας, το πιο μαγικό παραμύθι της μυθολογίας μας. Τέλει. Αλλά δεν έχουμε πει αυτό που παίζω εγώ. Το πούμε γι' αυτό. Αλλήμον. Είμαι γείτονας. Γείτονας. Εδώ παίζουμε στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Δίπλα στο Sky εννοεί το θέατρο. Δίπλα στο Sky, πέστε μου. Με τον Νίκο τον Δαφνή. Είναι ένα υπέροχο θέατρο κάτω από, την, από τη γέφυρα ακριβώς. Και αυτό έχει και αυτό το όνομα. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή παίζω κι εγώ. Νομίζω πώς θα το κάνω. Πώς θα καταφέρουμε, και το κάνω πολύ. Είμαι πολύ ευτυχισμένη να παίζω. Να εξηγηθούμε. Αξίζει να τη δείτε. Ωραία. Είναι το Ιστορίες Αγάπης. Παίζεται για δεύτερη χρονιά. Τα γράμματα τα ερωτικά. Είναι κάθε Σάββατο στις 7 και κάθε Κυριακή στις 7. Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων ηλικιωμένων τώρα. Όπου μέσα από τα γράμματα που στείλανε ο ένας τον άλλον από τότε που ήταν στο νηπιαγωγείο, στο σχολείο.
τα ραβασάκια που δίνανε μέσα στην τάξη, μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, περνάει όλη τους η ζωή και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγκίνηση. Εκπληκτικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και... πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εμείς. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα έρθουμε να σας δούμε σίγουρα, αλλά να πούμε κιόλας. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.